Να είμαστε. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα Golden Rules Review και μάλιστα αυτή τη φορά για ένα δίσκο τελείως ιδιαίτερο. Θα τα δούμε όμως όλα υπεραναλυτικά. Δεν ξεχνάμε, κάνουμε ένα κλικ στο καμπανάκι για να μας έρχονται ειδοποιήσεις με όλα τα υπόλοιπα βίντεο αλλά και τις συνεντεύξεις οι οποίες πραγματοποιούνται και ανεβαίνουν εδώ στην ραδιοφωνική μας εκπομπή καθημερινά Golden Rules Radio Show από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη από τις 9 μέχρι και τις 12 το βράδυ και φυσικά μια εγγραφή στο κανάλι. Διαδώστε την ύπαρξή μας, διαδώστε αυτό που κάνουμε εδώ και πάμε να δούμε τι έχουμε για αυτή τη φορά. Εδώ είμαστε λοιπόν καλά μου φιλαράκια, Thelemite, δεύτερο άλμπουμ, 2013-2021, πολλά τα χρόνια μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, ωστόσο είναι εδώ και με εξοφυλάρα ζηλευτή θα έλεγε κανείς. Πάμε να το δούμε και από την πίσω του πλευρά, έτσι έρχεται, έτσι φτάνει στα χέρια μας. Αυτό είναι και το εσωτερικό του με την εκτύπωσή του, πάμε να δούμε και το βιβλιαράκι. Έχουν γίνει όλα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν, αν μη τι άλλο. Βλέπουμε εδώ πέρα όλες τις πληροφορίες για την παραγωγή την οποία υπογράφει εξ ολοκλήρου ο Γιάννης ο Μανόπουλος. Μέσα θα βρούμε όλους τους στίχους. Έχει μια δική του αισθητική αυτό το άλμπουμ. Θα αναφερθώ στην πορεία σε αυτήν και αρκετούς βεβαίως γνώριμους. Αρκετά μέλη δυνατών θα έλεγε κανείς εγχώριων συγκροτημάτων και ο Ρένος και ο Ζακ και ο Γιάννης και ο Νίκος είναι άνθρωποι με πορεία στην ελληνική του σκληρού ήχου σκηνή. Με αυτόν τον τρόπο μας έρχεται, το αφήνω εδώ πέρα στην ακρούλα να το δείτε στην ολότητά του. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια για αυτό το άλμπουμ, λοιπόν το αφήνω εδώ να το απολαύσετε και πάμε να δούμε τα πάντα υπεραναλυτικά. Είναι κάτι περισσότερο αποκολλασμένο αυτό το αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι. Και δεν θα μπορούσε να συμβεί τίποτε διαφορετικό με ένα συγκρότημα το οποίο, μάλλον του οποίου το line-up απαρτίζεται από μια κυριολεκτική dream team, θα έλεγε κανείς. Τι συναντούμε εδώ, καταρχάς συναντούμε μέλη των Spitfire, μέλη των Dark Nightmare, δεν θέλω να μου διαφύγει κάτι, The Silent Wedding, πολλά συγκροτήματα φίλες και φίλοι. Άνθρωποι οι οποίοι κουβαλάν την εμπειρία, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα όργανά τους και αν θέλετε με αυτή την μπάντα δημιουργούν έξω από στεγανά. Thelemite. Thelemite και πίσω από όλο αυτό, ακρογωνιαίος λίθος, ο πολύ καλός μου φίλος ο Γιάννης ο Μανόπουλος. Τον Γιάννη τον Μανόπουλο τον ξέρουμε μέσα από διάφορους ρόλους στη σκηνή. Τον ξέρουμε σαν μουσικό παραγωγό, τον ξέρουμε σαν ηχολήπτη, τον ξέρουμε σαν πολυοργανοπαίχτη, τον γνωρίζουμε ως άνθρωπο που παράγει βίντεο κλιπ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την τέχνη, αγαπάει τη μουσική και όλες τις εκφάνσεις της. Αυτός είναι ο Γιάννης. Συν το γεγονός ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, με ένα συγκεκριμένο ήθος και ύφος, το οποίο έρχεται να κουμπώσει με όλο αυτό και εν κατακλείδη να πιάσουμε αυτό εδώ πέρα στα χέρια μας. Τι είναι λοιπόν τώρα αυτό, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, για τους νεότερους φίλους. Η Thelemite δεν είναι ένα συγκρότημα το οποίο ντεμπουτάρει, είναι ένα συγκρότημα το οποίο μας έρχεται από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Κυκλοφορούσαν το debut album του το 2013 και έφτασε η στιγμή μέσα στο 2021 και αφού ο Γιάννης πέρασε από 40 κύματα, ολοκληρώθηκε αν θέλετε σαν μουσικός και απέκτησε εκείνες τις εμπειρίες και εκείνη την παιδεία
που μέσα του τον έκανε να νιώσει ότι είναι έτοιμος για να δημιουργήσει ένα δεύτερο άλμπουμ μαζί με μια παρέα καταπληκτικών μουσικών. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Εδώ, φίλες και φίλοι, έχουμε να κάνουμε με ένα best of επιρροών όλων των heavy power συγκροτημάτων που αγαπήσαμε κυρίως στα 90s. Αρχές των 90s και μέσα σε εκείνη την πενταετία, δηλαδή 90-95. Όλα αυτά είτε προέρχονται από επιρροές στους Judas Priest, είτε προέρχονται από επιρροές των Iron Maiden, των Savatage, των Black Sabbath, κυρίως της εποχής του Tony Martin, είτε προέρχονται από καταβολές των Accept. Είναι, παιδιά, όλα εδώ πέρα μέσα μπολιασμένα με ένα προσωπικό στίγμα, ερμηνευμένα με έναν τρόπο που μας προκάλεσε έκπληξη, το έχουν πάει αλλού, οι εκτελέσεις είναι απίστευτες, ο ήχος, Γιάννης Μανόπουλος, το έχει φτάσει εκεί πέρα που πρέπει, να ακούγονται όλα πεντακάθαρα, να ακούγονται όλα μπομπάτα και να αναδεικνύουν όλα αυτά τα μουσικά θέματα που μας χαρίζουν, φίλες και φίλοι, ένα ταξίδι λίγο παραπάνω από τα 40 λεπτά, το οποίο πραγματικά είναι τόσο οικείο, μας φέρνει τόσο όμορφες έτσι αναμνήσεις που λες, όπω τι όμορφο, αυτό είναι. Ακούω heavy metal. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Δεν θα βρείτε κάτι παραπάνω, δεν θα βρείτε σίγουρα κάτι λιγότερο. Είναι η αποτύπωση ενός σκασμού επιρροών που έχουν αποτυπωθεί στο κεφάλι ενός ανθρώπου που βρήκε συνοδοιπόρους επιτέλους για να το ολοκληρώσει. Και θεωρώ ότι είναι στο καλύτερο σημείο, στο καλύτερο στάδιο. Έχει καρφώσει δηλαδή την Τετάρτη και φεύγει ο Γιάννης ο Μανόπουλος, ο φίλος μου. Βέβαια έχει από πίσω του μια βαριά κληρονομιά. Κώστας Μανόπουλος, γιος του θρυλικού Κώστα Μανόπουλου, τον Vice Human. Τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Κώστα, άξιος διάδοχος, άξιο τέκνο, σε μια ελληνική μουσική πραγματικότητα, η οποία δεν έχει και πάρα πολλές διαφορές από τότε, κύριε Κώστα, το μακρινό 1984. Έχουν αλλάξει οι μουσικές τεχνολογίες, έχει αλλάξει ο τρόπος αντίληψης, αλλά για να μπορέσεις να πορευτείς μέσα σε αυτό το κανάλι, μέσα σε αυτό το δύσβατο δρόμο, χρειάζεται αυτό ακριβώς που μεταλαμπαδέψατε στο Γιάννη, δηλαδή το ήθος, πρωτίστως. Για το άλμπουμ, φίλες και φίλοι, δεν έχω να πω πολλά περισσότερα πράγματα. Θα βρείτε όλα αυτά που είπαμε με ένα φοβερό προσωπικό ήχο, με ένα φοβερό προσωπικό στυλ, το οποίο εμένα με κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Το έχω πάρα πολλούς μήνες στη διάθεσή μου. Το έχω περίπου από αρχές του Οκτώβρη και το βασανίζω μέσα από διάφορα μηχανήματα και έχοντάς το κάνει MP3, ακούγοντάς το σε πολύ χαμηλές αναλύσεις και μέσα από high-end συστήματα, γιατί ήθελα να δω και να εστιάσω λίγο στο κομμάτι της παραγωγής. Ξέρετε ότι έχω μία κόλλα με αυτό το κομμάτι και όντως, παιδιά, μπορώ να πω ότι έτσι πρέπει να ακούγονται όλα. Έτσι πρέπει να ακούγονται όλα στο 2022 πλέον. Η τεχνολογία πλέον τρέχει. Τρέχει με καλπασμούς και πρέπει να την προλαβαίνουμε. Πρέπει να την προλαβαίνουμε και όταν έχουμε αυτό το μεράκι και αυτή την διορατικότητα, αν θέλετε, για τον τρόπο που πρέπει να παίζεται η μουσική, αλλά και να κινούμαστε καμιά φορά μέσα στη μουσική, δεν αρκεί ένας καλλιτέχνης, ξέρετε, να είναι καλός. Δεν αρκεί οι μονάδες σε μία μπάντα να είναι καλές. Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για βιρτουόζους. Ο καθένας είναι μία κατηγορία μόνος του. Αρκεί να έχεις πέραν όλων των άλλων και αυτό το χαρακτηριστικό που θα σε κάνει
να έχεις ένα όμορφο πέρασμα μέσα από τη μουσική για να τη χαίρεσαι τη μουσική. Και ξέρω ότι τα συγκεκριμένα παιδιά τη χαίρονται τη μουσική, χαίρονται την κάθε στιγμή, χαίρονται το κάθε, την κάθε διαβάθμιση, αν θέλετε, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το δεύτερο αυτό άλμπουμ των Αθηναίων, το οποίο συνιστώ, πιστέψτε με ανεπιφύλακτα, και θεωρώ ότι πρέπει να μπει σε κάθε δισκοθήκη. Δεν είναι τόσο το κόστος, δεν είναι τόσο η μανία για συλλεκτικότητα, όσο το γεγονός ότι είναι ένα άλμπουμ διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε να κυκλοφορούν, και αυτό διότι εσωκλεί όλα αυτά που προηγουμένως είπαμε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, και αφού σας ευχαριστήσω για ακόμα μία θέαση, ευχαριστώ το vinylstore.gr, από εκεί αγοράζουμε τα βινήλια μας, τα CD μας, τα μπλουζάκια μας, τις κασέτες μας, τα πάντα όλα γύρω από την αγαπημένη μας του σκληρού ήχου μουσική. Ευχαριστώ το Vinyl Copy, το πρώτο εργοστάσιο κοπής και παραγωγής βινιλίων στην Ελλάδα, με έδρα την Κόρινθο. Στηρίζουμε και προς αυτή την κατεύθυνση, στηρίζουμε οτιδήποτε κινείται εγχώρια, όλες τις νέες προσπάθειες, και δεν ξεχνάμε, μέχρι την επόμενη φορά, παραμείνετε αληθινοί.